Τώρα θα μιλήσουμε για το είδος Homo sapiens sapiens, δηλαδή το είδος μας. Οι ανατομικά σύγχρονοι άνθρωποι ανήκουν στο είδος Homo sapiens sapiens και εμφανίστηκαν πριν από περίπου 34.000 χρόνια. Αρχαϊκές μορφές του είδους, όμως, είχαν εμφανιστεί ήδη 300.000 χρόνια πριν, όπως δείχνει το αρχείο των απολιθωμάτων. Η αντιπροσωπευτική μορφή του είδους μας είναι ο περίφημος άνθρωπος του Κρομανιόν από ένα απολίθωμα που ανακαλύφθηκε στην ομώνυμη κοιλάδα της Γαλλίας. Ο όρος αυτός χρησιμοποιείται για τους ανατομικά σύγχρονους ανθρώπους που κατοίκησαν την Ευρώπη για το χρονικό διάστημα μεταξύ 40.000 και 10.000 χρόνια πριν. Το είδος μας ξεκίνησε την πορεία του από την Αφρική, στη συνέχεια μετανάστευσε στη Μέση Ανατολή και κατόπιν εξαπλώθηκε στην Ευρώπη. Θεωρείται ότι το είδος Homo sapiens μετακινήθηκε εκτός Αφρικής περίπου 100.000 χρόνια πριν και ακολούθησαν μεγάλα κύματα μεταναστεύσεων στην Ευρώπη και στην Ασία στα 70 με 60.000 χρόνια πριν. Μέχρι τα 40.000 χρόνια πριν, το είδος μας είχε εξαπλωθεί σε όλες τις ηπείρους εκτός από την Αμερική. Η τελευταία απικήθηκε γύρω στα 20.000 χρόνια πριν. Οι σημερινοί άνθρωποι έχουν μέσο όγκο εγκεφάλου 1.350 κυβικά εκατοστά. Αν και οι πρώτοι άνθρωποι που εμφανίστηκαν είχαν μεγαλύτερο εγκέφαλο, περίπου 1.500 κυβικά εκατοστά. Οι μεγάλοι εγκέφαλοι ήταν σημαντικότατη προσαρμογή για να μπορούν να αντιμετωπίσουν τις απρόβλεπτες κλιματικές αλλαγές. Το κρανίο των σύγχρονων ανθρώπων είναι πιο στρογγυλό, πιο θολωτό και επίσης και πιο φαρδί στο ανώτερο τμήμα του, σε αντίθεση με τα προγονικά είδη μας. Το πίστιο μέρος είναι πιο αποστρογγυλωμένο, υποδεικνύοντας μείωση στο μέγεθος των μειών του λαιμού. Το ρινικό οστό προεξέχει. Υπάρχει πολύ μικρό υπερόφριο τόξο και το μέτωπο είναι εμφανές και υψηλό. Επίσης, το πρόσωπο είναι κατακόρυφο, με αποτέλεσμα να μην έχουμε προεξέχον πρόσωπο. Οι γνάθοι είναι πιο κοντές και δεν υπάρχει προγναθισμός, ή αν υπάρχει είναι σε πολύ μικρό βαθμό. Οι γνάθοι έχουν ένα προεξέχον πηγούνι, κάτι μοναδικό, αφού κανένα άλλο συγγενικό είδος δεν το διαθέτει. Συνήθως δεν υπάρχει οπισθογόμφιος χώρος. Τα δόντια διατάσσονται σε παραβολικό σχήμα, σε αντίθεση με τους μεγάλους πιθήκους, όπου τα δόντια διατάσσονται σε μορφή γιου. Τα δόντια είναι μικρότερα σε μέγεθος σε σχέση με άλλα συγγενικά είδη, ιδιαίτερα οι τομείς και οι κοινόδοντες. Οι αρχαϊκοί άνθρωποι είχαν κοντούς και λεπτούς κορμούς με μακριά άκρα, προσαρμογές για τη ζωή σε περιοχές με τροπικά κλίματα. Άνθρωποι με πιο γεροδεμένα, μειώδη σώματα πρέπει να εμφανίστηκαν αργότερα όταν μετανάστευσαν σε πιο κρύα κλίματα ως προσαρμογή σε αυτά. Το μέσο ύψος των ανδρών ήταν περίπου 1 μέτρο και 75 εκατοστά και των γυναικών περίπου 1 μέτρο και 60 εκατοστά. Για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, ο Homo sapiens συνυπήρξε μαζί με πληθυσμούς των Νεάντερταλ στην Ευρώπη και στη Μέση Ανατολή και πιθανώς και με πληθυσμούς του είδους Homo erectus στην Ασία. Μία θεωρία, η λεγόμενη υβριδική θεωρία, υποστηρίζει ότι πιθανότατα υπήρξε επιμιξία των ανθρώπων του Νεάντερταλ και των σύγχρονων ανθρώπων
Και επομένως οι άνθρωποι του Νεάντερνταλ ουσιαστικά δεν εξαφανίστηκαν, αλλά βαθμιαία αφομοιώθηκαν από τους σύγχρονους ανθρώπους. Μια άλλη βέβαια θεωρία υποστηρίζει ότι η επαφή μεταξύ των Νεάντερνταλ και των ανθρώπων ήταν κάθε άλλο παρά ειρηνική. Με αποτέλεσμα, οι άνθρωποι του Νεάντερνταλ να εξαφανιστούν καθώς εξοντώθηκαν από τους σύγχρονους ανθρώπους. Αρχικά ήταν νομάδες κυνηγοί και τροφοσυλλέκτες, αλλά γύρω στα 10.000 χρόνια πριν άρχισαν να εξημερώνουν ζώα και να δημιουργούν φυτικές ποικιλίες με μεγαλύτερη απόδοση, αποκτώντας πρόσβαση σε ποιοτικότερη και περισσότερη τροφή. Έτσι ξεκίνησε η καλλιέργεια και άρχισε η μόνιμη εγκατάσταση, δημιουργώντας οικισμούς και έτσι εγκαταλείποντας την νομαδική ζωή. Οι πρώτες πόλεις εμφανίστηκαν πριν από περίπου 3.000 χρόνια. Οι Homo sapiens χειρίζονταν τη φωτιά, κάτι που τους επέτρεψε να απικήσουν περιοχές με κρύα κλίματα, όπου ούτε οι άνθρωποι του Νεάντερνταλ μπορούσαν να παραμείνουν. Είχαν καλή κοινωνική οργάνωση και είναι πιθανόν να ζούσαν σε μεγάλες ομάδες των 50 έως 70 ατόμων. Είχαν πλήρη ικανότητα ομιλίας και τρέφονταν με κρέας αφού ήταν ικανοί κυνηγοί. Στο κυνήγι χρησιμοποιούσαν εργαλεία όπως αγκίστρια και καμάκια για το ψάρεμα ή τόξα, βέλη και ακόντια για το κυνήγι μεγάλων θυραμάτων. Ήταν επιδέξιοι κατασκευαστές λίθινων εργαλείων. Ο νεολιθικός πολιτισμός αποτελεί δημιούργημα του είδους μας. Είχαν ρουχισμό ήδη από 30.000 χρόνια πριν. Για το σκοπό αυτό είχαν κατασκευάσει εργαλεία όπως βελόνες και κουμπιά. Αρχικά κατοικούσαν σε σπήλαια, στα τυχώματα των οποίων ζωγράφιζαν, αφήνοντας μία μορφή τέχνης πολύ πιο εκλεπτισμένη από αυτή των ανθρώπων του Νεάντερνταλ. Η τέχνη τους περιελάμβανε και κατεργασία αντικειμένων με σκοπό την προσωπική διακόσμηση, όπως μενταγιών, χάντρες κτλ. Ήδη από 40 έως 35.000 χρόνια πριν άρχισε η κατασκευή ειδωλίων, ενώ λίγο αργότερα, στα 32.000 χρόνια πριν, εμφανίζονται τα πρώτα υποτυπώδη μουσικά όργανα. Έθαβαν τους νεκρούς τους. Αρχικά οι ταφές ήταν πολύ απλές. Αργότερα όμως, από τα 40.000 χρόνια πριν, οι ταφές έγιναν πιο σύνθετες, δείχνοντας άνοδο του πολιτισμικού επιπέδου και βελτίωση της κοινωνικής οργάνωσης, καθώς οι ταφές περιελάμβαναν νεκρικές προσφορές, παραδείγματος χάρη εργαλεία και προσωπικά αντικείμενα του νεκρού.